όνομα. Speak Talk. Θέλω να ενθουσιάζεστε λίγα τη μαζί μου. Έλα πάμε. Και είναι μια εκπομπή όπου θα έχουμε αγαπημένους καλεσμένους και καλά καταλάβατε TikTokers, ναι, γιατί δεν είναι τυχαίο το όνομα, σας παρακαλώ. Έχουμε την σημερινή μας καλεσμένη, η πρώτη καλεσμένη, ποδαρικό. Έλα εδώ, να σε πω με το καλλιτεχνικό σου. Εδώ, καλλιτεχνικό μου το παιδί. Πίγκα, πίγκα! Θα χαμηλώσω για να φανώ στο πλάνο. Γεια! Γεια, Κατερίνα μου, τι ωραίο όνομα. Γεια, Κατερίνα! Πώς Κατερίνα μου, Πώς νιώθεις για το σπάνιο όνομα το οποίο έχουμε? Καλά, το έχω αλλάξει πολλές φορές. Στο γυμνάσιο μου λέγανε Κέτι. Αλήθεια. Ναι. Εγώ ήμουν από τα βλαμμένα παιδάκια τα οποία έλεγα Κατερίνη. κοίτα, κι εγώ το έλεγα, αλλά εντάξει τώρα. Δεν είναι τόσο cool. Το Κατερίνα είναι πιο. Οκ, okay, το τι καπίγκα λοιπόν. Πρέπει να πω αυτήν την ιστορία, Δεν πρέπει να μας την πω. Κατερίνα, Κατίγκα, Τίγκα. Παγούνι το επώνυμό μου, στα λατινικά παγούνι, για να ταιριάζει με το Τίγκα, Τίγκα, Πίγκα. Αλήθεια. Κατίγκο, με λέξαμε. Ρε, το είχα βρει σε site με υποκριστικά για το Κατερίνη, ξέρω. Δεν το σκέφτηκα μόνο. Δεν είμαστε. Έχει ποικιλία το αυτό μας. Κάρεν, Κατουρίνα, ήταν ναι. Πάρα πολλά. Κατίνα. Καλά, ναι, Κατίνα, Ρίνα, όλα αυτά. Okay. Κέτι, Κορίνα. Το Κορίνα. Είχα μία συμμαθήτρια στα αγγλικά. Κορίνα. Μ' αρέσει που μιλάμε για το ονόματά μας και ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι, λέγα Κατερίνα. Το κεταμίνι, τι φάση. Και αυτό παρατσούκλι, που μοιάζει με το Κέτι, μου το είχα βγάλει στην εκδρομή της τέτοιου ηλικίου. Οκ, αρκετά συγκινητικό να το δέχομαι. Η φρασίβουλα, άλλο να πάρει. Πολλά παρατσούκλια. Εντάξει, σταματάω εγώ εδώ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ότι έχεις καταρχάς δίδυμη αδερφή, την Έλλη. Ομοζυγωτικά. Πώς είναι η ζωή άμα έχεις δίδυμο αδερφό, αδερφή? Εγώ έχω φίλες από τη σχολή που τις έχω ζήσει μαζί. Εσείς αυτή τη στιγμή δεν ζείτε μαζί όμως. Δεν τις έχω δει ποτέ χώρια, π.χ. Πώς είναι να μην έχεις δίδυμη αδερφή? Εγώ μοναχοπέδι, θα σου πω εγώ. Τίποτα. Μοναχοπέδι. Κοίταξε, έλα μου στο μάτι. Έλα ρε φίλε. Δεν ξέρεις να μοιράζεσαι. Τίποτα. Τι ωραίο το φούτερ να το Δεν ακούω επίσης ούτε συμβουλές, μάλλον, ίσως τέκια. Καλά, όχι. Δεν μπορώ. Ούτε εμείς που έχουμε. Ίσα ίσα, απλώς εντάξει, έχει να κάνει ποια είναι πιο μεγάλη, ποια έχει. Συνήθως με τα αδέρφια ο ένας λίγο οδηγεί, ο άλλος είναι λίγο πιο πίσω, αλλά θα βοηθήσει σε κάτι άλλο. Νόμιζα όταν είπες οδηγεί, οδηγεί και λέω άρα ένας από τους δύο έχει και θα οδηγήσει. Προς καμία. Τώρα στο μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, μικρά είσαι ακόμα και εγώ είμαι 26. Είμαι 26, μου το είπε πριν, θα το κρατήσω. Μ' άρεσε. Τι κόλλημα έχεις, αφού μικρούλα φαίνεσαι. 26, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι η κρίση όταν πας 30, θα είσαι σε άρνηση. Θα λες 26 κι εγώ είμαι. Είναι πρώτα άντα, έχει μέχρι τα 80-90. Άσε μας μορκεσί! Γιατί να μην ζήσεις με αυτό τότε και να πανικοβάλλεις από τώρα. Ήρθες Αθήνα για σπουδές. Mm-hmm. Πες μας δύο λόγια για το πώς είναι να έρχεσαι στην Αθήνα. Καταρχάς έχεις ξανάρθει Αθήνα. Ναι, ερχόμουν γιατί κατηθίζω εδώ και ερχόμουν να χρησιμοποιήσω ένα καλοκαίρι και τέτοια. Πώς είναι να μένεις μόνη σου? Τέλειο. Για μένα που είμαι μοναχικός άνθρωπος, μου αρέσει πολύ γιατί με το κλείνει η πόρτα. Είσαι πολύ μικρή. Μου φαίνεται τεράστιο. Εγώ στην ηλικία σου ήμουνα 5 χρονών στο μυαλό μου για το θέμα να μην μείνω. Καλά, κι εγώ 5 χρονών είμαι σε κάποια πράγματα, αλλά όχι στο σπίτι. Έχω πολύ την καθαριότητα και αυτά και χαίρομαι που τα πράγματα εκεί που τα αφήνω, εκεί τα βρίσκω. Και είναι αυτό που κλείνει την πόρτα και δεν είναι κανένας άλλος μέσα. Είναι ησυχία. Κοίτα τι είδατε, δεν ξέρω που φαίνεται. Δηλαδή εγώ αυτά τα ζω τώρα. Δεν έχουμε πολύ καιρό που μένουμε τον κόσμο μαζί. Καταλαβαίνετε. Καπλό. Έχασα κάποιοι goals. Oh my god. Και σκέψω ότι τώρα είναι που λείπει από το σπίτι και περισσότερο τελευταίο στη δουλειά και τα λοιπά. Οπότε τώρα ζω το μόνη μου στο σπίτι με το σκυλί και το ζεις από πολύ μικρή ηλικία. Μπράβο. Δεν ξέρω τώρα που το ζω. Δηλαδή σκέψου, είχε έρθει μια φίλη μου κάποια στιγμή τώρα και τη φιλοξενούσα. Mm-hmm. Και είχε πάει να κάνει κάτι, ρε παιδί μου, και εγώ ήμουν μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Τη είχα δώσει αντικλείδια χθες το βράδυ να μην νιώθει φυλακισμένη η κοπέλα όταν θα έλειπα. Και είμαι μέσα στο σπίτι, εγώ μου λέει έρχομαι, σου λέω εντάξει. Και ανοίγει με το κλειδί. Α, οκ. Αντί να μου χτυπήσει. Ναι, και ναι. Που εγώ τη το έδωσα το κλειδί. Ναι, ναι, ναι. Και φρίκαρα. Πλησίασε. Προσωπικό μου χώρο. Όχι, όχι, με ενόχλησε, δεν ξέρω γιατί, χωρίς λόγο. Ναι, στην κοπέλα εγώ το είχα δώσει. Ναι, 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 ναι. Και γενικά είναι αυτό, αλλά κατά τα άλλα δεν το άλλαζα με τίποτα. Ούτε να συζήσω θα μπορούσα να συζήσω. Καλά και εσύ τώρα να χαρεί το μόνο. Να συμβιώσω. Γιατί ήταν, παίχτηκε σαν ιδέα. Να είσαι κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Οκ, άρα θε να είσαι ανεξάρτητη.
Ναι, είμαι έτσι κι αλλιώς, αλλά σαν και σαν στο σπίτι, ρε παιδί μου, σκέψου και η θεία μου που έχει ένα κλειδί, δεν μπαίνει. Οκ, okay. Εντάξει, για λόγους ασφαλείας, ρε παιδί μου, τώρα έχεις. Μες μου για το TikTok, γιατί αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου, που γίνεται εδώ. Η θεματική είναι περισσότερο, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πλατφόρμα του YouTube. Mm. Δεν είναι... Αλήθεια. Θα παίξουν. Και θα πάμε την τραβάτη γιατί δεν ξέρω. Εντάξει, θα παίξουν αποσπάσματα, ρε παιδί μου, στο TikTok. Όχι, δεν σου μου ρώτησες την άδεια. Θα παίξουν. Θα σε βάλω υπογράψεις μετά, άμα μου ζητήσεις σε copyrights, να τα έχω υπογεγραμμένα, να μην έχω πρόβλημα. Θα προσποιηθώ ότι ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Οκ. Λοιπόν, εμείς, ρε παιδί μου, του YouTube, η πλατφόρμα, οι YouTubers, μας είχε ξυνήσει, θεωρώ, το TikTok σαν εμφάνιση, γιατί ξαφνικά... Μπορώ να μετακινηθώ έτσι. Μπορείς, νομίζω δεν ακούγεται. Μας είχε φανεί πάρα πολύ, πώς να σου το πω, δραστικό και πάρα πολύ το κοινό αμέσως πήγε εκεί και λέμε, όπα, τι μας συμβαίνει εδώ πέρα. Τι είναι το TikTok για σένα, γιατί είδα ότι ούτε Instagram έχεις. Εννοώ... Να το λειτουργώ. Θέλω να μου πεις πώς χρησιμοποιείς εσύ τα social και τι είναι το TikTok για σένα. Υπήρχε το Dubs μας, με τους ελληνικούς ήχους που ξέρω εγώ το ήταν... Το Dubs μας είναι πριν το musical. Musical.ly. Α, καλά, είδες, καταλαβαίνεις την Generation Cup. Για συνέχισε! Ήταν το Dubs μας, το είχαν και πολύ διάσημοι έτσι οι Έλληνες. Ναι. Και ήταν... Τι ο ελληνικός ήχος, κάναμε εμείς αυτά τα βίντεο, ήταν και το Musical.ly. Άρα εσύ το έχεις από τότε, δεν είναι ότι ξέρω. Ναι, okay. Από το 2017 το έχω το Musical.ly. Να τι να! Άρα έχουμε ίδια χρόνια καριέρα. Δεν ανέβαζα από το 18 και μετά. Α, ναι, εντάξει, στην ουσία. Ναι, έχει πλάκα. Για μένα το TikTok αρέσει στον περισσότερο κόσμο, γιατί είναι μια πολύ επιπόλαιη διασκέδαση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχεις να αφοσιωθείς, όχι αφοσιωθείς, να δώσεις πίστη σε κάτι. Σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για να παρακολουθείς κάποιον δημιουργό, ναι, πρέπει να πεις αυτός μου αρέσει, τον πατάς follow, ξέρω εγώ, βλέπεις τα story, οτιδήποτε. Στο TikTok δεν έχει να κάνει, δεν είναι πρόσωπο κεντρικό, άνθρωπο κεντρικό. Mm-hmm. Είναι το περιεχόμενο που σου αρέσει, γιατί είναι ο αλγόριθμος πολύ καλός. Και τους βγάζει αυτά που σου αρέσουν. Άρα και σκρολάνε. Πιστεύεις ότι πάνω η επιτυχία, ρε παιδί μου, της πλατφόρμας είναι και πολύ βασισμένη στον αλγόριθμο, στον τρόπο που σου προωθεί. Σε τι είναι, στους ανθρώπους, παντού τα ίδια είναι. Κοίτα, ξέρετε τα μωρέ, πώς τα λέει. Κοίτα, δεν ξέρω. Εμένα με αγχώνει το TikTok. Δηλαδή. Σε αγχώνει. Ναι, με αγχώνει γιατί το βλέπω ως creator ότι πρέπει να κάνω και αυτό, πρέπει να κάνω και εκείνο το TikTok. Σαν. Εγώ τώρα πώς σε το βιώνω. Εννοείς. Εγώ κάνω TikTok, να σου το πω έτσι. Όχι γιατί είμαι TikToker, γιατί νιώθω ότι πρέπει να είμαι σε όλες τις πλατφόρμες. Να σου το πω έτσι. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικά. Εγώ δεν το νιώθω. Βλέπεις πόσο διαφορετικά εγώ το βιώνω, ναι, με το πώς το βλέπεις εσύ. Ωραία. Θα έκανες YouTube. Όχι. Κάποια πράγματα θέλουν ένα. Καλά, όχι ότι αν κάνεις ένα βίντεο, σαν να κάνεις να κάνεις κι άλλο. Απλώς θέλει μια οργάνωση. Εγώ στη ζωή μου. Το TikTok είναι. Τάκ, υπάρχει, ρε παιδί μου, σαν ένα χόμπι. Λες και έκανα. Αλλά, όχι, άρα, μ' αρέσει η πάσα σου. Δεν το βλέπεις σαν δουλειά. Τα αντιλαμπτικά! Δεν το βλέπεις σαν δουλειά το TikTok. Όχι, εντάξει. Υποθέτω ότι αν από κάτι βγάζεις λεφτά, το θεωρείς δουλειά, αλλά. Όχι, δηλαδή μόνο από αυτό. Απ' την άλλη, δεν είναι ένα σημείο της ζωής μου το οποίο. Δεν λες, θα παρατάω όλα και ασχολούμαι μόνο με αυτό και. Για κανένα λόγο. Ίσα-ίσα είναι παράπλευρο. Πώς με διασκεδάζει. Είναι σαν να πλέκω, ας πούμε. Θα πλέξω. Οκ. Okay. Αλλά δεν λες πω πρέπει να ανεβάσω 5 TikTok την ημέρα και να έχω να κάνω ένα live την ημέρα για να. Στατιστικά μου και να. Για τα στατιστικά μου. Κοίταξε, Έτινα! Πόσο χαίρομαι που είσαι τόσο χαρούμενη και το χαίρεσαι τόσο πολύ τον πλατφόρμα. Πολύ πονεμένο είναι αυτό το γέλιο. Σε καλά, σε καλά, διάστημα. Αλήθεια. Κοίτα εδώ. Άρα απλά το κάνεις και το χαίρεσαι. Μπράβο. Ρε, μου σπεράζει καρδιά με αυτό το γέλιο στο μάτα, please. Μα κοίτα, γιατί, αν δεν μ' άρεσε, γιατί να το έκανα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν αν σου λέω ότι... Αν το δουλειά εννοείς. Ναι, εγώ όμως π.χ. κάνω YouTube σαν δουλειά και το συνεχίζω. Ναι, γιατί, γιατί είναι, ρε παιδί μου, σε ευχαριστεί ότι στη μέρα σου, mm-hmm, γιατί αν είναι η ζωή είναι στιγμές και μέρες και ο χρόνος είναι ένα, μπλα μπλα μπλα. Σου αρέσει ότι το κεντρικό σημείο για να ζεις, για να βιοποριστείς, έχει να κάνει με τη δημιουργία ιντερνετικού περιεχομένου. Εμένα αυτό δεν θα με γέμιζε, ας πούμε. Okay. Δεν μου φτάνει, δεν μου είναι επαρκές. Θέλω άλλα πράγματα. Πόσο χαίρομαι! Και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, δηλαδή, σε 5 χρόνια. Εννοείς αν θα κάνω TikTok. Ναι, ξεκάθαρα. Χαίρομαι.
Ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, ούτε καν πλάνο δεν έχεις. Κοίτα, έχω πλάνο για τα πάντα, απλώς με άλλα πράγματα στη ζωή μου, δηλαδή που με φαντάζομαι... Άρα το έχεις πάρα πολύ side. Και απλά, και ξέρεις κάτι, τι θέλω να σου πω, μπορεί να είναι και να κρύβεται και το μυστικό της επιτυχίας εκεί, στην ουσία, το ότι δεν πιέζει τον εαυτό σου. Θα σου πω, στο TikTok η αλήθεια είναι ότι είναι και τεράστιος παράγοντας η τύχη, θα μου πει σε όλα είναι, απλώς στις άλλες πλατφόρμες, επειδή για να βγάλεις κάτι προς τα έξω, πριν κριθεί αν είναι ενδιαφέρον ή όχι, mm-hmm. πρέπει να σε καταβάλει ήδη κάποια προσπάθεια. Στο TikTok δεν χρειάζεται, είναι στο πρώτο βίντεο που κάνει που αρέσει σε κόσμο, είναι ένα τίποτα. Δηλαδή, εσύ δεν το έχεις σκεφτεί καν. Επίσης, συνήθως αυτά τα οποία δεν το περιμένεις κιόλας μπορεί να υπάρχουν. Ναι, απλώς δεν έχεις καταβάλει και καμία προσπάθεια. Δηλαδή, το μια που το έβαλε, βγήκε, ξέρω εγώ. Δεν έχει κάποια. Είναι γενικά πολύ πιο casual από ότι. Όσοι κάνουν. Εσύ κάνεις TikTok, ρε παιδί μου, λες αγχώνεσαι, κουράζεσαι. Δηλαδή, λες πω πω. Κουράστηκα από το TikTok. Το κάνω 3 ώρες live. Κάνεις live. Γιατί, μικρή τσάκα. Όχι, το δικό σου. Γενικά η διαδικασία του live. Κάνω live μακιγιάζ. Όπου στην ουσία έχω interaction με τον κόσμο και μου λέει τι να κάνω, οπότε έχω αυτό. Πολύ δύσκολο. Και επίσης εγώ χρησιμοποιώ και τα live του TikTok και για τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Γιατί είναι ο πιο άμεσος τρόπος να σε καινούριο κόσμο που δεν με ξέρει να με βρει. Γιατί ούτε το Instagram βοηθάει. Το Instagram είναι το χειρότερο πια. Το ξέρω, θα μόνο story είναι, ξέρω να ανεβάζω. Το ξέρω. Μηδέν περιεχόμενο στο Instagram σου. Το story είναι! Κάτσε! Πόσο φαίνεται που έχουν story, το TikTok έχει story πλέον. Και τώρα που το έχει βγάλει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που κοιτάζω, ποια είναι η κάμερά μου. Έχω βάλει. Μεγάλες στιγμές. Έχω βάλει τον TikToker εδώ πέρα, τον καλεσμένο, να γυρίσουμε TikTok. Γιατί εγώ είχα σκεφτεί έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Και μου λέει, να, θα πάρουμε αυτό εδώ. Να το χρησιμοποιήσουμε για τρίποδο. Για να καθαρίσουμε το τραπέζι. Καθαρώνει, μαλάκα. Ρε, εσύ καθαρώνει, απλά. Δεν είσαι πλέον, μπράβο. Χθες περάσαμε το μαρτύρι. Καθαρό είναι. Πρέπει να βάλω μια ωραία μουσική τώρα, πιασάρικη. Δεν θέλω το γρήγορα, θέλω το κανονικό. Π.χ. εγώ που έχω stories και εσύ δεν έχεις. Το γράφουμε, έλα να κάνουμε μια δοκιμή, το γράφεις κανονικά. Ας τη μόνη τη δοκιμή, κάτσε εδώ πέρα. Κάνουμε και δοκιμή. Κοίταξε, ναι. Έλα μπροστά. Είναι και ο καναπές λίγο. Ναι! Στην μικροσκοπικούλα. Βίντεο τραβάω τώρα ή story. Για πάτε να δούμε. Τι είναι αυτό, τώρα να βγάλω story. Άμα πατήσει επόμενο, γίνεται TikTok. Τι είναι αυτό, τώρα να βγάλω story. Σε παρακαλώ, αυτό. Ανέβασε. Αυτό. Βάλα καφούλ. Γράψε. Τι έχουμε να γράψουμε. Κάνε πάνω, γελάς. Γράψτε ερωτήσεις. Τι να γράψω, περί ποιου θέματος. Ρωτήστε την Τίγκα, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις ποιο άλλο ήθελα να κάνουμε, αλλά δεν το βρήκα γαμάτο. Ποιο. Θα φτιάξω το σούπερ υπερδιπλό νόστιμο, τέτοιο με τέτοιο. Εγώ θα στρίψω έναν πάπο. Εγώ και το πούμε το χώρο μαζί. Το ξέρεις. Θα το μάθουμε, άμα να σε πώς είναι το πούμε. Περίμενε. Δεν το ξέρετε. Στο δικό μου for you δεν υπάρχει αυτό. Περίμενε, το έχω κάνει με την αδερφή μου άλλα χρόνια πριν. Τι είναι αυτό. Να το. Είναι η φραουλίτσα. Ρε. Βλάσουμε. Πρέπει να το μάθω. Τι είναι αυτό. Φτιάξω το σούπερ διπλό. Να στιμώ το παπαδρυπλό. Φτιάξω το σούπερ διπλό. Θα φτιάξω το σούπερ. Πάτρα. Είναι δύσκολο. Κοίτα, πρώτο πράγμα. Χωστάρα, ας μας το Εννοείται. Είναι το καλύτερο. Και είσαι ευτυχισμένη, το γυρίζεις, τελείωσε. Είδες. Κοίτα, θα σου πω, εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο το edit που κάνω. Ότι δηλαδή κάθομαι για ένα κείμενο να το βάλω που τελειώνει και που αρχίζει και λέω, πω, τι edit έκανα. Κουράστηκα, Παναγία, μην το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Και είναι ευτυχισμένη, παιδιά, δεν μπορώ. Είναι τόσο ακραίο. Θα φτιάξω το σούπερ διπλό.
Καλά, και να μην πεις αυτό. Εγώ θα στρίψω ένα μπάφο. Έφερα το αγαπημένο μου χόρτο μαζί μου. Κοίτα, πρώτο πράγμα. Γουστάρω, ας μας τυράσουμε! Γουστάρω, ας μας τυράσουμε! Δεν είναι καλύτερο ρε παιδιά. Το TikTok είναι χρυσό πολλές φορές. Πέρα Κώστα μου το φυτό, αυτό που έχει πέσει ένα κομμάτι από το φυτό. Μαλακά, έχει πέσει εκεί. Δεν είσαι σοβαρή. Μιλάμε παραγωγή. Σε παρακαλώ, τα πάντα έχουμε εδώ. Και στον τελευταίο, τι θα κάνουμε. Θα φτιάξω το σούπερ διπλό. Κόσμο. Θα το σου πω και πρώτα. Εγώ θα στρίψω ένα μπάσο. Έφερα το αγαπημένο μου χόρτο μαζί μου. Κοίτα, πρώτο πράγμα. Κοίτα εδώ, τίποτα. Τίποτα εγώ, τίποτα. Θα το κρατήσω, θα το πάμε άλλη. Έχω έτσι, μου λαθορίσει. Ήρθε η ώρα του challenge. Το challenge θα είναι κάτι προσωπικό. Η παραγωγή όλα καλά. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το challenge έχει να κάνει... ξέρεις πως, έχω βγάλει και τίτλο στη θεματολογία μας τώρα. Θα λέγεται «Κάνε ό,τι κάνω». Οπότε δεν είναι ότι θα το κάνεις εσύ ρε παιδί μου κι εγώ τι κάνει. Θα το κάνω εγώ και για να πετύχει το challenge, πρέπει να το κάνεις κι εσύ. Είναι δύο κατηγορίες, δύο πράγματα θα γίνουν. Uh-huh. Στην αρχή θα φάμε κάτι. Uh-huh. Γιατί όμως θα το κάνουμε αυτό? Γιατί συζητάγαμε πριν περί όσφρησης και γεύσης. Ναι. Και συνειδητοποίησαμε, παιδιά, ότι επειδή εγώ όλη μου τη ζωή δεν είχα αρκετά έντονη όσφρηση. Βλέπεις ότι τρέμει το χέρι μου έτσι. Καλά, εντάξει, και εγώ θα το φάω. Δεν φάμε κάμπιες. Ούτε κατσαρίδες. Mm-hmm. Έχεις καλή σχέση με... Είμαι χορτοβάρος. Εντάξει, λοιπόν, κάποιες κατσαρίδες. Σκάσε με, νερό. Στην ουσία δεν θα κάνεις ό,τι κάνω. Έχουμε φέρει και η παραγωγή έχει φροντίσει για μιας χρήσεως πιατάκια, πυρουνάκια. Και είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, υπάρχει κόσμος ο οποίος το τρώει σαν πατατάκι αυτό, σε φάση τρώει γιατί του αρέσει η γεύση. Και πιστεύω ότι υπάρχει και κόσμος, όσο τον Κώστα π.χ., που αν το έχει το μπέργκερ, το βγάζει, να σου το πω έτσι. Σαν, δεν ξέρω πώς θα σου φανεί. Φαντάζομαι τον Κώστα να ανοίγει την μπέργκερ και να βγάζει κάτι από μέσα. Ναι, και αυτό, δεν, αυτό και γίνεται. Δεν έχω κάτι καλύτερη εικόνα. Τι μαρούλι. Ω, δεν σου λέω, θα το δεις ξαφνικά μπροστά σου. Πήγαμε χθες στο σούπερ μάρκετ και πήραμε για να είναι και φρέσκα. Λοιπόν, μου αρέσει το ύφος σου. Πίκλες. Δεν θα το δεις, ρε παιδί μου, θα το δεις. Το θέμα είναι τι θέλω εγώ να δούμε σε αυτό, αν τελικά το κάνεις. Την αηδία και το βασανισμό. Όχι, ρε παιδί μου, αν έχουμε την ίδια γεύση. Γιατί εγώ δεν έχω όσφρηση, όπως είπαμε. Οπότε μήπως είμαστε το ίδιο τελικά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και μπήκε στον κόσμο μου, γιατί εγώ έτσι είμαι πάντα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να λάβουμε το πρώτο challenge, το πρώτο αντικείμενο. Δεν τη βλέπω. Πίκλες. Δεν έχω φάει ποτέ μου. Α, αλήθεια. Εντάξει, μύρισέ το και να το πάμε να δούμε, αν το μυρίζουμε, να δούμε τι διαφορές θέλω. Σου μυρίζει κάτι. Όχι, γιατί το θέλω αυτό. Δεν το τρώσεις με το χέρι. Ό,τι θες, εγώ για να σε προσέχω ρε παιδί μου. Δεν το φάω. Μ' αρέσει που δεν κολώνεις και θέλω να μου πεις νιώθεις κάτι. Με ένα π.χ. μου μυρίζει. Α, καθόλου. Τι μου δεν έχεις. Μου μυρίζει ξύδι. Εντάξει, σ' άρεσε. Αλμυρό. Α, δεν νιώθεις του ξυδιού το ξύδι, Okay. Λίγο. Α, πήγε σκέψη ότι είναι έντονο, κανονικά. Πολύ έντονο. Κάνουμε και ψυγνωσία, θέλω να δω... Δεν έχω πάει ποτέ στους μπίκλες. Πίκλες δεν έχω πάει. Στα μπέργκες, στο McDonald's, το έχει πάνω πάνω. Δεν έχω πάει και στο πορτοφάγο. Γιατί ρε, δεν μπορείς να φας πορτοφαγικό μπέργκερ και να έχει... Μπορεί επίσης να πεθάνω. Τι χώρο το φαγικό, ρε μόνο. Γιατί τρως, για πες. Τρως πολύ περίεργα πράγματα. Σκέτα και συγκεκριμένα. Πατάτες τηγανιτές. Εντάξει. Με πίκλες. Και έρχεται και ο λαιμός μου. Γιατί? Όχι, δεν είμαστε στον ίδιο βαθμό έλλειψης. Γιατί και ο λαιμός μου. Το ξύδι. Η πίκλα είναι αγγούρι. Ναι. Το οποίο συντηρείται σε ξύδι.
Οπότε είναι ξύδι η γεύση του. Δεν σ' αρέσουν εσένα, Κώστα. Κώστας... Α! Έλα challenge! Φα... Ο Κώστας λέει όχι. Κοίτα εδώ. Μία. Σιγά. Λοιπόν, Κώστα. Πρέπει να μας πεις τι θα κάνουμε. Πρέπει να μας πεις τι θα κάνουμε. Να το πω μία εγώ στα παιδιά, ξανά. Λοιπόν. Θυμίζουμε ότι θα πρέπει να κάνεις ό,τι κάνω. Mm-hmm. Ωραία. Θα ακούμε. Θα μου βάλετε να βγάλω φάγκομα από τη συσκευασία τους. Τι τούτη, ρε! Αλήθεια! Παιδιά, δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Το πήρα να το κρατήσεις καλά. Ρε, δεν το κάνω. Θα το κρατήσεις. Το αριστερό. Το αριστερό. Αυτό για μένα αυτό. Ρε. Δεν είναι χορηγούμενο, απλά είναι κοντά στο σπίτι μας. Παιδιά, αλήθεια το μάθασα τελείως τυχαία. Δεν στο έχει κάνει κανείς. Όχι, το έχω σκεφτεί ότι μπορεί κάποιος όμως να μου το κάνει. Λοιπόν, πρέπει να θα το κάνουμε μαζί. Δεν μπορώ να το βγάλω στη συσκευασία του. Και εμείς είχαμε σκοπό να σκίσουμε τη συσκευασία. Τι λες. Είναι όλμαντ, δεν είναι. Μαλάκα. Το έχει. Όχι, δεν τον έχω. Μαλάκα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό το έχεις. Όχι! Ωραία! Δεν βγάζω κανένα. Ρε, μην τα βγάλεις. Είναι πολύ ωραία έτσι. Παιδιά, το κουτί είναι όσο συλλεκτικό είναι και το κουκλάκι μέσα. Είναι σαν να το καταστρέφεις. Κοίταξε, από την δεξιοτεχνία σου, εγώ είχα σκοπό τελείως διαφορετικό challenge. Σε λυπάμαι, αλήθεια σου λέω! Τι είχες σκοπό. Ρε, τι είναι να σκίσεις, είναι συλλεκτικά. Ωραία, άκου να δεις. Είναι συλλεκτική version ενώ. Λοιπόν. Ναι, αντιλαμβάνεις. Δεν σου πήραμε ό,τι και ό,τι. Special edition, σε παρακαλώ. Λοιπόν, για να φύγεις και να τα πάρεις και να με θυμάσαι, θα τα βγάλεις, από σένα θα εξαρτηθεί με πόσο δεξιοτεχνία και αγάπη μπορείς να τα βγάλεις. Απλά θα είναι ντοκουμέντα με τα οποία θα σε απειλώ αυτά τα πλάνα. Μαλάκα, αν μου λέγεις ότι θα κρατήσετε εσείς. Όχι, εμείς έχουμε άλλο. Εκτός κουτιού. Ό,τι ανοίξεις το παίρνεις. Ναι, ό,τι ανοίξεις το παίρνεις. Θα ξέρεις ότι ρε παιδί μου, τα έχω κάνει εγώ με όλο και ο Κώστας μου όλη μας την αγάπη. Και την κοιτάμε έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω. Δεν μπορείς να ανοίξεις ένα κουτί και να το ξαναβάλεις. Από ό,τι ξέρω είναι περίπλοκα όπως ανοίγουν. Σε πόσο έχουμε ανοίξει. Τα έχω όπα, δεν έχεις ανοίξει ποτέ. Όχι. Ωραία, άνοιξε. Μα τι θα το ανοίξω τότε. Κοίτα μου σήμερα κάτι. Μήπως ανοίγει από κάτω πιο εύκολα. Βοηθάς, να είσαι καλά. Να σου πω κάτι κάνουμε εμείς. Κρατάμε και τα κουτιά, δεν τα πετάμε. Εμείς τα έχουμε τα κουτιά. Και τα βάζετε από πίσω από τα κουκλάκια. Όχι, τα έχουμε στην αποθήκη. Θες να μου πεις τον τρόπο. Απλά το ανοίξει. Καταρχάς, εσύ αφού δεν το κάνεις, εγώ γιατί δεν το κάνω. Όχι, θα σε αφήσω να κάνεις και τα δύο, γιατί τι νόημα έχει. Να το κάνεις και τα δύο. Ναι. Κώστα, είσαι πολύ μουνόμπονο. Και εσύ, Κατερίνα μου. Απλώς η αγάπη μου πάει στον Κώστα γιατί το σκέφτηκε. Θα μου πεις τεχνική. Θα βάλω τα κλάμα. Όχι, Κώστα. Τώρα ζει μια εμπειρία. Πρώτη φορά στη ζωή. Να, να! Κοίτα πόσο εύκολο είναι και πόσο προστατευμένο είναι και απλά θα ξαναβγεί και θα μπει. Δεν είναι φτιαγμένα για να ανοίγουν. Απλώς, κοίτα, ήταν ή ανοιχτά ή κλειστά και θα τα έπαιρνα σπίτι μου. Άρα... Αλλά είναι ρωσιλία. Τώρα, αυτά τα κουκλάκια είναι... θα τα ανταλλάξω. Πούλησε. Όχι, αλλά θα τα αλλάξουμε άλλα. Δεν είναι ανοιγμένο. Εκεί είναι special edition, ρε μαλάκα. Τι πώς θα πόναγε, άμα ήταν κάτι κόμμα. Φτάνει. Όχι, θα το βγάλεις έξω, να το πιάσεις. Δεν έχω πιάσει ποτέ μου. Να δεις, δεν χαίρεσαι που είσαι αυτή την ευκαιρία. Ξέρω, να το πιάσεις ξένα. Αλλιώς είναι έναν δικό σου και ξέρεις ότι ήταν δικό σου, θα πάει σπίτι. Δεν μπορώ.
τι κλίτς κλάτς είναι αυτά. Πονάω. Ναι, καρδιά μου. Δεν τρέμει το χέρι μου, δεσμή. Εντάξει, πολύ ωραίο να το βάλω. Για βγάλω το να το βάλεις να σταθεί, να δεις σκοπός του challenge. Είναι να νιώσεις, ρε παιδί μου, την εμπειρία που δεν νιώθεις έτσι κι αλλιώς. Δεν έχετε γάντια. Είναι πλαστικό, δεν είναι ζαχαρένιο. Έχει βάση έτσι, δεν είναι. Δεν στέκεται χωρίς βάση, έχει μεγάλο κεφάλι. Θέλετε να το βάλω να σταθεί. Ε, ναι. Το ξέρω. Μπορείς να τους κάνω δαχτυλιές. Είμαστε κακοί, γελάμε. Είστε πάρα πολύ κακοί. Νιώθω άσχημα. Και περνούσα τόσο ωραία. Πριν ο Κώστας ανακατεύεται γενικά στη ζωή μου. Ένα λιγότερο βήμα. Και τώρα τι πρέπει να τσαλακώσω το πλαστικό για να βγει αυτό. Περιμένεις να πω, όχι να το βγάλω. Έλα, α, περίμενε. Έζησε από χώρα που μπαταρία από τέτοια. Έζησε η κάμερά σας. Κρίμα! Κρίμα, στενοχώρια! Να το βάλω τώρα πίσω στο κουτί του. Επόμενο λοιπόν. Πρέπει να βρω τον τρόπο να μην... Τώρα δεν σου είναι πιο εύκολο, δεν έχεις. Και πάει σπίτι να πνίγει όλα, λέει. Δεν μιλήσω καν. Δεν αξίζει καν να χαλάσω σαν να απαντήσω αυτό που λέω. Δεν μπορείς να πεις όμως, κανείς δεν σε έχει βάλει, ξαναλέω, να το κάνεις αυτό. Όχι, όχι, πρωτοτύπησα. Κανένας. Μόνο εσείς, να είστε καλά. Εγώ φταίω, φταίει κανένας άλλος. Μέχρι και φαΐ που έφαγες, φρεσούδωσα. Πόσο καλά σου έχουμε φερθεί. Δεν ανοίγει. Αποκλειστική μετάδοση σε μάγκα σου φέραμε. Άσε. Γιατί με πονάτε σήμερα, αν διαβάσεις, όταν θα διαβάσεις και θα φτάσεις στο σημείο να καταλάβεις τι με ρώτησε, να δεις τι φόλα φάγαμε στον προηγούμενο πριν διαβάσω αυτό. Και μετά πώς άνοιγε. Να σου πω όμως κάτι. Και εγώ να είμαι έτσι. Σε αποκαταστήσαμε όμως, δεν σε αφήσαμε να φύγει δυσαρεστημένη. Στο λέω για να μην σκέφτεσαι ότι ανοίγεις τώρα το κουτί, ξέρεις, για να σε αποσπάω στην προσοχή. Αν δεν τα έπαιρνα σπίτι μου, δεν θα το έκανα. Αλήθεια, αν δεν τα έκανα. Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν θα το έκανα. Γιατί να βασανίζει τον εαυτό μου. Ενώ τώρα τάξη. Και κοίταξε άλλη συσκευασία, ε. Αλλιώς που ανοίγει αυτό. Το άλλο ανοίγει έτσι, ενώ αυτό είναι αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Θα διαλυθεί όπως θα το βγάλω. Δεν ξέρω. Και πετάγεται και κάνει point. Α, μαλάκα! Εντάξει, αυτό είναι πανέμορφο. Πώς φαίνεται που το βλέπεις από τώρα. Πρέπει να το βάλω να σταθεί κάπου έξω. Νομίζω δεν χρειάζεται, δεν έχει βάση αυτό, στέκεται. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, είναι πολύ όμορφο. Και δεν τα έχω δει και ποτέ από πίσω. Ακριβώς, ακριβώς! Έχουν όλα τα όλα! Έχει τέτοιο στο παπουτσάκι του! Τι λέει? Κάτι που δεν καταλαβαίνω. Πολύ όμορφο. Είχε να βάλεις ποτέ τι γράφει το παπούτσι από πίσω. Δεν χρειάζεται να το βάλω πίσω τώρα. Μπορείς να το βάλεις. Κέρδισες το challenge, είναι δικά σου.
για να μην μου λένε ότι δεν κάνω τίποτα. Φτάσαμε λοιπόν. Κοίταξε τι το έφερε! Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία μας κατηγορία που είναι TikTok Family. Δηλαδή είναι οι ερωτήσεις που μας κάνανε τα παιδιά του TikTok που θέλουν να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, εγώ εσένα. Okay. Θα κρατήσω πράγματα τα οποία δεν σε έχω ρωτήσει, ρε παιδί μου, ήδη. Είμαι πολύ περίεργη τι μπορεί να ρωτήσουν τα παιδιά. Ποιον TikToker απεχθάνεσαι? Τι εννοείς? Όχι, όχι, το βρήκα! Μισό ένα ζευγάρι που είναι αυτή. Και αυτός, και αυτός θεωρεί ότι είναι αλφα μέιλ και κάτι κοπανάει όλη μέρα. Ναι, ναι. Okay. Και κοπανάει, αυτό καταρχάς πολύ cringe για μένα τα ζευγάρια στο TikTok. Κοπανάει κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, και είναι αυτή έτσι και αυτά. Και το βλέπουν πολύ αστείο και εμένα με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Όχι, καταλαβαίνω, σαν πρότυπο εννοείς. Οκ, μας απάντησες όμως, μας απάντησες. Θέλω the beef. Το δεχόμαστε, το δεχόμαστε. Συνεχίζουμε με τη γεύση της, πώς θα πάει. 19 του μήνα κλείνει ένα χρόνο. Ξέρεις τι, όταν είπες ότι ξανακόλλησες, ήμουν στον Κώστα, λες τώρα να κάνει αντού. Ήταν η πρώτη μου σκέψη, ρε. Μου μπήκε στο for you, γιατί ξανακόλλησες. Μου το έπανε διάφορα. Ρωτάνε τα παιδιά πότε θα κάνεις live, να είσαι κάνει ποτέ. Έχω κάνει. Α, γιατί το ρωτάνε τόσο έντονα. Live είναι μόνο έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, δεν λέω ότι θα κάνω ποτέ, αλλά δεν με πολύ ψυχή. Αν γίνει κάτι και χρειάζομαι το μοιραστώ, υποθέτω. Αλλά δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Συγγνώμη που σας απογοητεύω τόσο πολύ. Πότε θα ξεκολλήσεις από τον μπλε? Γιατί να ξεκολλήσεις από τον μπλε? Στα αφήνω πάνω σου. Ποτέ. Το έχω διαλέξει από όταν 2 χρονών και είδα τη Βασιλοπούλα και τη Χρυγιατοπούλα και εγώ ήμουν η Έρικα. Μόνο τώρα που παίρνει φόγιο, αλλά γενικά μπλε. Και γιατί όλο χρόνο είναι το μπλε? Του ουρανού, δηλαδή. Είναι όλα. Δηλαδή υπάρχει το μπλε το τελείως σκούρο, το σχεδόν μαύρο, blue-black, μπορεί να περάσει ωριακά και για μαύρο. Και υπάρχει και το τελείως γαλάζιο. Υπάρχουν νηφικά που είναι τόσο ανοιχτό χρώμο. Όπως επίσης μπορεί να έχει και λίγο κίτρινο μέσα και να είναι πετρόλ. Ναι. Αλλά θεωρείται μπλε. Ναι, ότι είναι μπλε. Τα τζιν που φοράω κατά 99% συνέχεια τζιν. Τώρα το έχουν ρωτήσει πάρα πολύ αυτό. Ρώτα το. Ρωτάνε αν έχει αγόρι, αν έχει κρας και αν. Έχω την ησυχία. Θα σου το πω εγώ αλλιώς, ρε παιδί μου. Θα το πω εγώ πιο έτσι. Θα έδειχνες ποτέ το. Όχι. Οπότε. Δηλαδή και να είμαι αραβωνιασμένη αυτή τη στιγμή. Όχι, εντάξει. Όχι. Στην παρούσα φάση της ζωής μου. Όχι. Έχεις, ρε παιδί μου, μια τάση να το προστατεύσεις, θες να κρατήσεις την προσωπική σου ζωή για σένα ή δεν θες τώρα να μπαίνεις θεωρώ σε ότι διαδικασία? Θεωρώ ότι δεν αφορά κανένα, ότι δεν έχει πλάκα, ότι δεν έχει ενδιαφέρον και ότι ποιο σχέστηκε, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσα κάλλιστα να είναι. Δεν τα έχω με σένα και όπως αράζουμε και να σε βγάζω τέτοιο, αλλά να μην έχω πει. Είναι η κοπέλα μου, δεν είμαστε φίλες. Ναι. Ρωτάνε αν θα βάφεις ποτέ τα μαλλιά σου. Χαίρομαι που το κοινό του TikTok καταλαβαίνει τις δικές μου προσωπικές ερωτήσεις και τις ρωτάει μέσα από αυτόν τον τρόπο, σαν να τα ρωτάω εγώ. Θα βάφεις τα μαλλιά σου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, γιατί τα είσαι καστανά τώρα. Ναι. Και είναι το φυσικό μου. Αν τα έβαφα, θα τα έβαφα κάτι πολύ διαφορετικό. Ginger. Ξανθώ, μπλε. Okay. Α, θα τα έκανες και στα fashion colors, τα περίεργα. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει η ρίζα που βγαίνει. Και επειδή έχω πολύ σκουρά ρίζα. Είχαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Ψυχρό καθανό, ναι. Ή με το μαλλιά σου. Ναι, αλλά τώρα δεν συνέχεις τη ρίζα σου. Μόλις τα άδωψα. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή έχω ένα. Θέλω ένα ομοιόμορφο. Και μετά υπάρχουν και οι περούκες. Θες να σου φέρω μια περούκα? Όχι, για να κλείσει αυτό το βίντεο. Αλήθεια! Να τη βάλει. Πού την έχω? Έχεις περούκες. Πολλές. Μ' αρέσει όμως που είσαι να κλείσει έτσι. Πόσο φαίνεται τα κίτρινο μαλλί? Είναι τέλειο. Τα είχα κίτρινο, τα είχα αυτό το χρόνο. Τόσο κίτρινο. Δεν ξέρω. Κοίτα, επειδή φοράω και μαύρα, δείχνει πάνω ωραίο. Είναι τέλειο. Αλλά. Όχι, μόνο και να το βάζεις. Έχει πολύ πλάκα γιατί είναι πολύ κεντρικό μαλλί. Ναι, πάρα πολύ. Κάνει, είναι ο ήλιος και το ουρανός, ρε παιδί μου. Είναι. Όχι, γενικά ναι. Και είναι χαρά. Ξέρεις, είναι λίγο το ψωνίθηκα τώρα το. Δεν είχα ποτέ τα μαλλιά μου τόσο μακριά, ας πούμε. Οπότε δεν χρειάζεται να βάψεις μαλλιά, μπορείς απλά να βάζεις μια περούκα και τέτοια. Ναι, φουλ. Έτσι λέω και στον εαυτό μου. Και ναι. Σε ευχαριστώ. Το δικό σου πολύ ωραίο. Τι? Το δικό σου πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα καλό είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσουν η πρώτη μας καλεσμένη. Εγώ σε ευχαριστώ, Ελένη μου. Το χάρηκα πάρα πολύ. Με βασανίσατε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ήταν μέρος του. Ναι, έχει δίκιο. Αχ, ταιριάζει με τώρα!
Εμείς θα ξαναπούμε σε άλλο ένα επόμενο TikTok και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος καλεσμένος TikToker για να έρθει στην εκπομπή μας. Σε ευχαριστώ! Ελένη, γεια σας! Κάντε like, κάντε subscribe, μην ξεχνιόμαστε και εμείς θα ξαναλέμε σε άλλο επόμενο βίντεο. Εντάξει, bye! Like έχουμε κάνει. Subscribe. Like έχουμε κάνει. Subscribe. Like έχουμε κάνει. Subscribe. Like έχουμε κάνει.